Στα λόγια του αδελφού του στο Live News συμπυκνώνεται ο πόνος και το σοκ της απώλειας. Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας και οι χειρότεροι φόβοι έχουν επιβεβαιωθεί. Ο 40χρονος έμπειρος επισμηναγός έχει χάσει τη ζωή του. Μπροστά στη σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά του που παρακολουθούσαν την τελευταία του πτήση με το μοιραίο TAF-2. Οι πληροφορίες θέλουν τον αδικοχαμένο πιλότο να μην εγκατέλειψε το αεροσκάφος, αν και το μοιραίο TAF-2 διέθετε εκτινασόμενο κάθισμα. Έμεινε και προσπάθησε μέχρι το τέλος, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την πτώση που του στήχησε τη ζωή. Είχε συμπληρώσει χιλιάδες ώρες στα TAF-2 Μπακάι. Λίγο πριν πραγματοποιήσει την τελευταία του πτήση, το αεροπλάνο, σε αυτό εδώ το σημείο, τύλιγεται στις φλόγες. Οι δικοί του άνθρωποι παραμένουν από το πρωί συντετριμένοι. Όλοι τους περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις για το δυστύχημα. Πώς και γιατί το εκπαιδευτικό αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, με τον έμπειρο πιλότο να μην μπορεί να το επαναφέρει. Ήταν η τελευταία του πτήση, προσγειωνόταν και άφηνε το αεροπλάνο αυτό για να πάρει στα TAF-6. 3.000 ώρες πτήση. Ο 40χρονος επισμηναγός επαμεινώντας Κοστέας ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Υπηρετούσε επί 23 χρόνια στην πολεμική αεροπορία και είχε πάνω από 3.000 ώρες πτήση. Το πρωί κάθισε στη θέση του πιλότου για την τελευταία εκπαιδευτική βόλτα με το μοιραίο TAF-2. Είχε ζητήσει από τη σύζυγο και τα παιδιά του να πλησιάσουν κοντά στο αεροδρόμιο για να δουν την προσγείωση και στη συνέχεια να φύγουν όλοι μαζί. Την τελευταία αυτή μοιραία πτήση παρακολουθούσαν συγγενικά του πρόσωπα πίσω στον αεροδιάδρομο της 120ΠΑ. Κάτω από συνθήκες που μένει να αποσαφινιστούν, το αεροσκάφος είναι τρίβει λίγο μετά τις 11 το πρωί, μισό μίλι βορειοδυτικά της Καλαμάτας, δίπλα σε φράχτη, την ώρα που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της πόλης για να προσγειωθεί. Η σύζυγος του τον περίμενε μέσα στο αεροδρόμιο, ναι. Εμένα με πήρε τηλέφωνο να θέλει που μιλάει και στο ανασύμματο γιατί είναι κουμπάρι και μου λέει έλα στο σπίτι γιατί έγινε αφαλές. Πληροφορίες και μαρτυρίες που αξιολογούνται αναφέρουν πως προηγήθηκε έκρηξη πριν από τη συντριβή. Κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έναν εκοφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια είδαν ένα μαύρο σύννεφο καπνού να απλώνεται στον ουρανό της πόλης. Έκανε ένα ρολ, μια περιστροφή εν ολίγης. Και αυτή η περιστροφή ήταν προς τα κάτω και κάποια στιγμή έσκασε ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο. Η πολεμική αεροπορία παρέλαβε το 1976 τα συγκεκριμένα αεροσκάφη για την εκπαίδευση των Ικάρων και των νέων ανθιποσμηναγών. Τον Αύγουστο του 2018, ένα ίδιο TAF-2 είχε συντριβεί σε δύσβατη δασική περιοχή ανοιχτά της Σπάρτης, με το δυστύχημα τότε να στοιχίζει τη ζωή στον επισμηναγό Νίκο Βασιλείου. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση ακόμα και με οπλικό φορτίο, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορούν να αναλάβουν και πολεμικό ρόλο, αν αυτό απαιτηθεί. Το πρωί, το μοιραίο TAF-2 απογειώθηκε από την 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος στην Καλαμάτα για μια σύντομη εκπαιδευτική πτήση. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος, ενώ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία προσγείωσης, άρχισε να χάνει ύψος και συνετρίβει. Από τα φτερά του έβγαινε κάποιος σαν καπνός. Έβλεπα, σαν να είχε βάλει καπνογόνο στα φτερά του και καθώς περιστρεφόταν, ο καπνός έγραφε. Καθώς κατέβηκε προς τα κάτω, έσκασε αμέσως μετά τα κτίρια, δεν ξέρω να τα βλέπετε, αμέσως μετά τα κτίρια, έσκασε το αεροπλάνο, έγινε μια τεράστια μπάλα φωτιάς. Η συντριβή σημειώθηκε 500 μέτρα βόρεια της πύλης του αεροδρομίου, κοντά στην περιοχή Άρη στη Μικρομάνη. Σήμανε συναγερμός, αλλά ο θάνατος του επισμηναγού ήταν αναπόφευκτος. Έχουμε ένα νεκρό συμπολίτη μας πιλότο αυτή τη στιγμή. Τα αίτια ερευνώνται από την πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία κήρυξε τριήμερο πένθος για το δυστύχημα, με τις έρευνες στα κομμάτια της ατράκτου να συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Αυτά τα σενάρια που γράφει η ζωή, φίλες και φίλοι, είναι δυστυχώς μερικές φορές τα πιο τραγικά. Και αυτό που έγινε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ξεπερνάει αυτό που μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά και τον πόνο που μπορεί να νιώσει μια οικογένεια για τον ήρωα πατέρα της. Ήταν λοιπόν σήμερα το πρωί στο κέντρο εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης στο οποίο η Ελλάδα εξυγχρονίζει για να μπορέσει να δώσει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους Έλληνες πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τους Ισραηλινούς, περιμένουμε καινούργια αεροπλάνα και αυτά εδώ που βλέπετε, τα παλιά, τα TAF-2 που έχουν φάει τα ψωμιά τους εδώ και πολλά χρόνια, κάνουν τις τελευταίες τους πτήσεις. Όλη αυτή η σειρά των αεροπλάνων, σε ένα μήνα από τώρα, δεν θα πετάει πια, λόγω παλαιότητας. Και ένα-ένα σταματούν να πετούν. Έχουμε ήδη χάσει τρία από αυτά. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ο επισμηναγός επαμεινώντας Κοστέας, έκανε μια τελευταία πτήση για την καριέρα του, δυστυχώς και για τη ζωή του, με ένα από αυτά τα παλιά αεροπλάνα που, θα το ξαναπώ,
Τα βγάλανε τα λεφτά τους πάνω τους, είπαμε, μάθανε οι γενιές των πιλότων μας να κάνουν αυτά τα θαύματα που κάνουν στο Αιγαίο και όπου αλλού κληθούν. Κάθισε λοιπόν μόνος του στη θέση του διθέσιου και απογειώθηκε για αυτή την τελευταία τιμητική πτήση. Αυτός και άλλοι δύο, ήταν τρία αεροπλάνα που απογειώθηκαν. Και απογειώθηκαν για να κάνουν αυτή την πτήση επίδειξης. Ήταν εκεί, όπως τους βλέπετε, τα δύο παιδιά του και η γυναίκα του. Γιατί όταν θα προσγειωνόταν, θα γινόταν μια τελετή για τη λήξη αυτής της λαμπρής καριέρας, την οποία θα συνέχιζε μετά ο πιλότος σε άλλους τύπους αεροπλάνων. Τελευταία του πτήση λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Περίπου στις 11 το πρωί, το αεροπλάνο, το ΤΑΦ2, με τον Κωστέα, απογειώνεται. Απογειώνεται από την Καλαμάτα. Κάνει πρώτα, θα δούμε την απογείωσή του, μια σειρά από εικονικές αερομαχίες με τα άλλα δύο αεροπλάνα, για να φτάσει πια στο τέλος και στην τελευταία του προσγείωση. Θα το δούμε λοιπόν να φεύγει, να απογειώνεται. Παρακολουθούν την απογείωση οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του και περιμένουν την προσγείωση. Και αντί να τον δουν κοντά τους, βλέπουν ξαφνικά το αεροπλάνο να παλατζάρει, να χάνει την ισορροπία του και να συντρίβεται περίπου 500 μέτρα από το διάδρομο, όπως το βλέπετε εδώ κάτω, το διάδρομο προσγείωσης του Κέντρου Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Καλαμάτα. Ο πιλότος δεν εκτινάσεται. Δεν προλαβαίνει ή κάνει μια ίστατη προσπάθεια να μην ρίξει το αεροπλάνο σε σπίτια και προτιμάει Μαρίνε Γκασιάμι, γιατί είναι εδώ ο συντάκτης του Μέγκα για τα στρατιωτικά θέματα, από ό,τι φαίνεται, να σώσει το χωριό από το να σώσει τη ζωή του. Επειδή αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο, θέλω να πω ότι είναι ύψιστος ηρωισμός, έτσι, για έναν άνθρωπο, για έναν Έλληνα φύλακα πατρίδας, αυτό το οποίο έκανε αυτό το παλικάρι σήμερα. Πες μας, Μαρία. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνες πιλότοι θυσιάζονται προκειμένου τα μαχητικά που πετούσαν να μην καταλήξουν πάνω σε κατοικημένη περιοχή. Ο Νόντας για τους φίλους του, ο Επαμεινώντας, Κωστέας, ο Επισμηναγός, απογειώθηκε λοιπόν μαζί με άλλα δύο στις 10 και 31 σήμερα από την Καλαμάτα. Βάλτε μας το χάρτη εδώ λίγο τώρα, όπως περιγράφει ο Μαρίνος, για να τα βλέπουμε. Έκαναν την άσκηση συντήρησης προκειμένου να βάλουν επιπλέον ώρες. Ήταν σε δύο σκέλη η άσκησή τους. Η μία περιλάμβανε τις αερομαχίες που ανέφερες και η δεύτερη είχε να κάνει με εικονικές προσβολές του αεροδρομίου. Αφού ολοκλήρωσαν λοιπόν την αποστολή, άρχισαν να παίρνουν έναν την πορεία τους για να προσγειωθούν στο αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο. 11 και 28 συντρίβεται στα 500 μέτρα ουσιαστικά από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Οι πηγές μου λένε ότι ο Νόντας έκανε την ίστατη προσπάθεια να μην πέσει το αεροσκάφος πάνω στο χωριό του. Πρώτα απ' όλα, πες μας αυτό που έχεις από το ρεπορτάζ σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυτόπιστες μάρτυρες οι οποίοι περιγράφουν μια συμπεριφορά του αεροπλάνου την ώρα που βλέπει το διάδρομο και πάει για να ακουμπήσει. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι άκουσαν μια έκρηξη. Από την πολεμική αεροπορία είναι διστακτική σε αυτό. Γιατί αν είχε σημειωθεί έκρηξη, θα υπήρχε κάποιο κομμάτι που θα είχε αποκολληθεί από το αεροσκάφος. Γίνεται μεγάλη διασπορά. Πάντα πάνε πολύ μακριά τα στρίμια. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται όλο το αεροσκάφος να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο σημείο. Από εδώ, τρόπο, το σημείο που βλέπουμε εδώ στα πλάνα αυτά. Από τον τρόπο λοιπόν που έκανε το τελευταίο σκέλος της πτήσης πριν από τη συντριβή, φάνηκε να αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα. Αυτό είχε να κάνει τώρα με τα υδραυλικά του αεροσκάφους, είχε να κάνει με κάποια μηχανική βλάβη, κάποιο άλλο σύστημα. Ναι, δύο πράγματα τα οποία κανείς πρώτα απ' όλα ψάχνει. Κάθε περίπτωση θα το βρει σίγουρα. Είναι τα υδραυλικά του αεροπλάνου από τη στιγμή που φαίνεται στον αέρα να μην είναι σταθερό ή ο κινητήρας, έτσι. Ένα από τα δύο. Περισσότεροι από τις πηγές που μίλησα μου λένε ότι πρέπει να έχει πρόβλημα μάλλον το υδραυλικό του, το σύστημα κατεύθυνσης δηλαδή του αεροσκάφου. Σε κάθε περίπτωση, η πολεμική αεροπορία έχει στείλει κλιμάκιο εκεί. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθουμε τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή αυτή. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τρεις απώλειες μαχητικών ΤΑΦ2. Για να δούμε και τις κάρτες. Το 2018 ήταν η πιο άσχημη χρονιά για τα ΤΑΦ2. Έτσι, στις 3 Γενάρη του 2018, δύο ναυτικά μίλια νότια από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν οι χειριστές. Ευτυχώς σε αυτήν την περίπτωση διασώθηκαν και δύο. Τον ίδιο χρόνο, ωστόσο, στις 28 Αυγούστου 2018, 7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σπάρτης συντρίβεται ένα ακόμα ΤΑΦ2, νεκρός ο κυβερνήτης επισμηναγός Νικόλαος Βασιλείου. Ευτυχώς σώθηκε ο συγκυβερνήτης του. Είναι παλιά αεροπλάνα, θέλω να δούμε μία ακόμα φορά το χάρτη. Είναι παλιά αεροπλάνα, είπαμε, αποσύρονται και είναι θαύμα και των μηχανικών
το πώς πετάνε ακόμα αυτά τα αεροπλάνα. Κανονικά, Νίκο, έπρεπε να έχουν αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια και γι' αυτό το Υπουργείο, τόσο ο νυν υπουργός όσο και ο προηγούμενος, έκανε πραγματικά αγώνα δρόμου για να φέρουν τα Mi-346. Να τελειώσουμε με τον Μαρίνο, βλέποντας ξανά το χάρτη, γιατί σας είπα ότι ίσως η ύψιστη τιμή ηρωισμού που έκανε ο Κωστέας είναι αυτό που θα δείτε τώρα. Γίνεται λοιπόν η πτήση και το αεροπλάνο πια παίρνει πορεία. Κάνει τον κύκλο εδώ πέρα για να, ναι, να πιάσει. Για να πιάσει το διάδρομο προσγείωσης. Εδώ, αν κάνεις ένα βήμα πίσω, Μαρίνε, φαίνεται ένα χωριό. Αυτό το χωριό είναι στην ουσία, στην πορεία της στροφής που κάνει για να βρει την ευθεία του διαδρόμου ο επισμηναγός. Το πιθανό σενάριο που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην πολεμική αεροπορία είναι ότι έμεινε στο αεροπλάνο για να σώσει το χωριό. Γιατί είναι ακριβώς πάνω στη στροφή το χωριό. Δεν έπεσε πάνω στο χωριό, έπεσε πάνω στο χωράφι. Αλλά εκεί έχασε τη ζωή του. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα.